Που επέρχονται στο Λύκειο, οι οποίες ωστόσο όπως λένε χρειάζονται κάποιες διορθώσεις. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για το Λύκειο χρειάζεται αλλαγές, υποστηρίζει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών, τονίζοντας παράλληλα πως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει να έχει ως στόχο συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο είναι έτοιμη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών. Το νέο πλαίσιο ακόμα βλέπουμε το σχέδιο. Τις οριστικές αποφάσεις ακόμα τις έχουμε δει. Στο σχέδιο υπάρχουν ατέλειες. Σίγουρα υπάρχουν ατέλειες, μερικές είναι και σοβαρές. Αλλά ελπίζουμε ότι το Υπουργείο θα έχει ένα όραμα το οποίο θα πρέπει να το εκπληρώσει κάνοντας τις κατάλληλες διορθώσεις. Έχουμε δείξει ιστορικά ότι πάντοτε είμαστε επροσάρμοστοι στις όποιες αλλαγές του εξεταστικού και του εκπαιδευτικού συστήματος. Και αυτή τη φορά ήδη προχωρούμε σε επεξεργασίες, ήδη ο κλάδος μας έχει προχωρήσει στα πρώτα διδακτικά προγράμματα μέσα στα φροντιστήρια για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα παιδιά στις νέες θεσμικές αλλαγές που φέρνει το νέο Λύκειο. Για άλλη μια φορά, μία ακόμα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες στη Βουλή. Έχουμε προτάσεις που θα τις διατυπώσουμε σήμερα. Προτάσεις που βελτιώνουν κατά τη γνώμη μας την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά. Εμείς θα ανταποκριθούμε. Θα καλύψουμε δηλαδή, όπως και στις προηγούμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, θα επιτελέσουμε τον ρόλο μας. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τονίστηκε το γεγονός ότι και φέτος οι τιμές στα φροντιστήρια θα είναι προσιτές για την ελληνική οικογένεια που δοκιμάζεται από την κρίση. Το φροντιστήριο στη σημερινή εποχή της κρίσης εξακολουθεί να είναι προσιτό στη μέση ελληνική οικογένεια. Τα φροντιστήρια την τελευταία πενταετία έχουν κάνει μειώσεις τιμών έως και 40%. Επίσης, αντιμετωπίζουμε με ειδικό τρόπο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οικογένειες δηλαδή που έχουν άνεργους. Κάθε φροντιστής έχει συγκεκριμένη κοινωνική αναφορά στη γειτονιά του, γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται και εμείς θέλουμε όλα τα παιδιά να εξυπηρετηθούν στα φροντιστήρια. Οι τιμές μας ήδη έχουν συμπιεστεί τόσο πολύ και προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς. Προσπαθήσαμε και μέσα από τη μείωση των διδάκτρων την τελευταία δεκαετία-πενταετία, που είναι σαφέστατη. Από εκεί και πέρα έχουμε προχωρήσει στη διευκόλυνση των οικογενειών μέσα από πολλές δόσεις. Και εμείς είμαστε μέρος της ελληνικής κοινωνίας και η κρίση αφορά και εμάς. Και εμείς βαλόμαστε, προσπαθούμε από τη δικιά μας την πλευρά, από τη μία να υποστηρίξουμε ως εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι, όπως οφείλουμε δηλαδή, την ελληνική οικογένεια. Από την άλλη, προσπαθούμε να διατηρήσουμε και εμείς τις θέσεις εργασίας με νύχια και με δόντια. Όπως νομίζω κάνει και η μέση ελληνική επιχείρηση. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας επανέφερε πρόσφατα την πάγια πρότασή της προς το Υπουργείο Παιδείας για θεσμοθέτηση επιταγή της ενισχυτικής εκπαίδευσης ή κουπόνι εκπαίδευσης, βάουτσερ για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καθώς θεωρεί ότι είναι όριμες οι συνθήκες προκειμένου και στη χώρα μας να προωθηθεί αυτός ο τύπος εκπαίδευσης μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.